πολύ καλό δρόμο. Σε λίγο καιρό βγαίνει και ταινία. Ταινία από πολύ γνωστούς, πώς να το πω τώρα, συντελεστές. Θα μας τα πει σε λίγο. Είναι ένα παιδί που κάποτε μπορούσα να το έχω τουλάχιστον 2-3 φορές το χρόνο εδώ και να βλέπω το λαμπρό του χαμόγελο. Τον αγαπώ πολύ τον Χρήστο Βασιλόπουλο που είναι σήμερα κοντά μας. Ένα Βασιλόπουλο που το λένε Χρήστο. Χριστάκι μου, αγόρι μου. Τι κάνει. Εσύ δεν μεγαλώνεις πάντως καθόλου. Παραμένεις ο πιτσιρικάς που ξέραμε. Λες. Ναι, αλλά είσαι βραχνιασμένο. Ναι, όποτε έρχομαι στην Ελλάδα κλείνει η φωνή μου. Γιατί, ναι. Γιατί ξενυχτάς, έχεις εδώ πέρα και λες η χαρά της ζωής. Πάμε να τα προλάβουμε όλα τα μαγαζιά. Τι λες εδώ. Για δες με. Άλλαξε κάτι. Το τέτοιο σου εδώ. Ποιο. Αυτό, αυτό σου εδώ. Γιατί, τι είναι αυτό ο ρόλος. Εντάξει, δεν είναι μόνιμα τα μουσια, δεν γεννήθηκα με μουσια. Όχι, όχι, αυτό που έχεις κόψει έτσι εδώ, αυτό το άγριο. Ναι. Τι είναι αυτό, από ρόλο. Δεν σου κάνει τίποτα. Μου κάνει, σου είπα πριν που σε είδα, σου είπα, μου θυμίζει συγκεκριμένα πράγματα. Μάλιστα. Τι μάλιστα. Εντάξει, τώρα δεν μπορώ να σου πω από τώρα τι θα γίνει στο μέλλον. Δεν υπάρχει λόγος. Κάτσε να γίνει πρώτα και μετά θα τα πούμε. Σωστά. Μου περνάς μηνύματα, δεν πειράζει, ναι, εγώ δεν τα έχω καταγεγραμμένα. Επειδή μου το ξέρεις. Και όταν θα βγουν θα πούν, να τα εμείς πρώτοι. Αυτό είναι. Εγώ δεν μιλάω ποτέ για μια δουλειά. Εάν δεν τελειώσει. Δηλαδή, εάν δεν έχει ολοκληρωθεί, να ξέρουμε τι θα γίνει. Δεν πηγαίνω να κάνω να πω τίποτα. Τώρα ο δρόμος σου, γιατί σε έφερε στην Ελλάδα μες τα Χριστούγεννα, για πες μου. Γιατί φαντάζομαι, ακούω πολλούς Έλληνες που μπορούν ή που μπορούσαν παλαιότερα να ταξιδέψουν Αμερική. Όλοι λέγανε, πω, έχουμε μια εβδομάδα άδεια, θα πάμε Νέα Υόρκη. Αρέσεις όλους πάρα πολύ. Εσύ, γιατί δεν επέλεξες, ας πούμε, να έρθεις εδώ πριν από ένα μήνα, λέω εγώ. Να σου πω γιατί. Καταρχήν, οργανώνω ένα σεμινάριο με την Ιβάνα Τσάμπακ, την καθηγήτρια υποκριτικής μου. Πού το δω, στο Μιχάλης Καγκογιάννης, στο Ίδρυμα Μιχάλης Καγκογιάννης, την Τετάρτη 21 Δεκεμβρίου, 1 με 5. Οπότε ήταν και μια ευκαιρία να έρθω να κάνω Χριστούγεννα επιτέλους, να πάω σε ένα ωραίο χωριό, να φάω φασολάδα με τη γυναίκα μου. Θα την πας και τη γυναίκα εκεί που έχει έρθει για το σεμινάριο. Όχι, όχι. Γιατί άλλο, να δουλειά... μην γνωρίσει και την Ελλάδα. Να την ξέρει την Ελλάδα καταρχήν. Όχι, δεν έχει έρθει ποτέ ξανά. Ποτέ. Έχει ξαναασχοληθεί, δουλέψει με άλλον Έλληνα ηθοποιό. Είναι ο πρώτος της μαστής Έλληνας εσύ. Νομίζω πως είμαι ο πρώτος της. Δεν έχει ξαναδουλέψει, όχι. Με ξένους όμως πολύ γνωστά ονόματα έχουν περάσει από τα χέρια της. Πολύ μεγάλους και με πολλά, με Όσκαρ πια στο ενεργητικό τους. Όπως παίρνουν μερικά. Όπως η Χάλι Μπέρι, η Σαρλίς Θερόν, ο Τζιμ Κάρεϊ. Πολύ, πολύ μεγάλος ηθοποιός. Πώς ακολουθεί κανείς αυτό το επάγγελμα, την έχεις ρωτήσει ποτέ? Γιατί ξέρεις, πρέπει να μπορείς να το μεταδώσεις και στον άλλον. Δεν είναι το ίδιο μαθαίνω για τον εαυτό μου, ναι, και μπορώ να το περάσω σε άλλους αυτό. Ξέρεις τι έγινε. Το συζητούσαμε σήμερα το πρωί και τη ρώτησα τι έγινε, πώς έγινε και ξαφνικά αποφάσισες να διδάξεις. Είναι η κυρία που μιλάει με τον Κουτσογιαννόπουλο. Για δες την λίγο, αυτή είναι. Αυτή είναι. Έχουν πιάσει ήδη ψηλή. Θα τα πούμε και εμείς σε λίγο μαζί της στον καναπέ. Ψηλόβροχο. Ναι. Θα μας κάνουν σε λίγο. Και μου είπε συγκεκριμένα ότι κάποια στιγμή αποφάσισε ότι είναι καλύτερη σαν καθηγήτρια αποκριτικής και ότι της αρέσει να προσφέρει τις γνώσεις της παρά να παίζει. Οπότε... Και είναι και αρκετά νέα από ό,τι βλέπω. Είναι πολύ νέα. Μάλιστα. Πρώτη φορά λοιπόν στην Ελλάδα. Ήρθε με καλή διάθεση. Με πάρα πολύ καλή διάθεση. Καταρχήν λατρεύει την Ελλάδα. Δηλαδή, ένας από τους λόγους που έγινε ηθοποιός ήταν η ελληνική τραγωδία. Σοβαρά. Έχει μεγάλο θαυμασμό για τους Έλληνες και την κουλτούρα μας, την ιστορία μας, την επίδαυρο. Το βιβλίο αναφέρεται πάρα πολλές φορές. Το βιβλίο της «Η δύναμη του ηθοποιού», «The Power of the Actor», αναφέρεται πάρα πολλές φορές στον ελληνικό πολιτισμό και, στη φιλοσοφία την αρχαία ελληνική. Και ήρθε λοιπόν εδώ μαζί σου για να κάνει τι ακριβώς, πες μου και πότε. Για να δώσει ένα σεμινάριο για ηθοποιούς και όχι μόνο. Ένα σεμινάριο. Ένα σεμινάριο. Μία μέρα. Μία μέρα για τέσσερις ώρες. Που θα πρέπει να έχουν ήδη κλείσει, ας πούμε, αυτοί που θα πάνε να το παρακολουθήσουν. Και όσοι, επειδή το θέατρο έχει μόνο 330 θέσεις, και όσοι προλάβουν τελευταία στιγμή, ας έρθουν, γιατί μπορεί να υπάρξουν κάποια εισιτήρια. Πότε θα γίνει αυτό? Την Τετάρτη 21 Δεκεμβρίου. Τώρα, μεθαύριο. 1 με 5. Πολύ ενδιαφέρον. Πολύ ωραία. Και ταξιδέψατε μαζί λοιπόν. Ναι. Για πες μου, βρε Χρήστο, πώς είναι τα πράγματα. Αυτό, όταν βλέπω αυτό το γλυκό σου χαμόγελο να ρωτάει αυτές τις ερωτήσεις, νομίζω κανένας δεν μπορεί να σου αντισταθεί. Ευτυχώς. Αλλά και σένα με το άλλο τύπου χαμόγελο, το δικό σου,
το παιδικό, το «Είμαι αθώος, πες το μου, ωραία, μη φοβάσαι, είμαι αθώος, είμαι παιδί». Ναι. Για πες, ρε Πονηρούλη. Τι θες να σου πω. Έχεις τακτοποιηθεί καλά πια στην Αμερική, νομίζω. Να σου πω τι γίνεται. Εγώ είχα βάλει ένα χρονοδιάγραμμα στο μυαλό μου και είπα ότι, δηλαδή είχα πει ότι αν σε 3 χρόνια από την ημέρα που θα φτάσω στην Αμερική δεν κάνω έστω και μια δουλειά, νομίζω ότι πρέπει να γυρίσω πίσω, δεν υπάρχει λόγος να κάθομαι. Πέρα από τα μαθήματα που κάνω, τα οποία είναι πάρα πολύ σημαντικά. Οπότε μέσα σε 2,5 χρόνια ήρθαν και κάποιες δουλειές, θα έρθουν και κάποιες δουλειές, δηλαδή προχωράει πολύ ωραία το πράγμα. Ωραία. Πολύ ωραία, αργά και σταθερά. Όχι όπως στην Ελλάδα με τον ίδιο ρυθμό, δηλαδή όχι 14 ώρες την ημέρα, αλλά τουλάχιστον είναι πάρα πολύ νωρίς για να ξέρεις να κάνω. Είχαμε παίξει ένα βίντεο σου πριν από καμιά 20 μέρες, νομίζω, που ήσουν Αμερική και μας έλεγες για τις δουλειές εκεί και πώς, ας πούμε, τις ημέρες. Από το δελτίο μας το είχαμε πάρει, από το δελτίο του σταθμού. Ναι. Λοιπόν, το παίξαμε κι εμείς λοιπόν γιατί μας άρεσε. Τις ημέρες που δουλεύετε, τις πληρώνεστε εκείνη τη μέρα. Βέβαια. Άστα τα βέβαια, λες κι εσύ είσαι από εκεί. Βέβαια, μας το πες, με σιγουριά. Όχι, βέβαια. Κι εσύ το έλεγες με ενθουσιασμό. Κοίταξε, το βέβαια. Δεν το ήξερα όμως ότι και εκεί είναι έτσι. Εγώ φανταζόμουν ότι και εκεί, ξέρω, τελειώνεις την ταινία. Κάπως γίνεται, φαντάζομαι. Έτσι όχι, το δεν, υπάρχει καθυστέρηση. Δηλαδή δεν υπάρχει καθυστέρηση στα χρήματα που πρέπει να πάρεις, γιατί πρώτα απ' όλα υπάρχουν από πίσω σωματεία, υπάρχουν μάνατζερ, υπάρχουν δικηγόροι. Δηλαδή υπάρχει ένας ολόκληρος μηχανισμός, δεν είναι όλα στον αέρα. Και αυτό κάνει και πιο ωραία τη δουλειά και πιο ευχάριστη. Ενώ εδώ πια. Εντάξει, δεν θα σου πω για τα μέτρα και όλες τα κυβερνητικά όλα αυτά που γίνονται, που τα βλέπω στο ίντερνετ και τραβάω τα μαλλιά μου. Αλλά δεν νομίζω ότι πια εδώ ο κόσμος δεν έχει νόημα να δουλεύει. Δηλαδή, να δουλεύεις. Δεν μπορείς να ζεις αν δεν δουλεύεις και το ξέρεις πάρα πολύ καλά. Ναι, αλλά εκτός να δουλεύεις και να στα παίρνουν. Να όλα και να μην σου μένει τίποτα, όσα και να βγάζεις. Δηλαδή, δεν καταλαβαίνεις τι εννοώ. Δεν υπάρχει αυτή η ευχαρίστηση ότι δουλεύω και δημιουργώ και κάνω. Ενώ εκεί υπάρχει αυτή η μαγεία. Μάλιστα. Ακόμα. Δεν ξέρω τι θα γίνει μετά. Δεν ξέρεις, βέβαια. Για πες μου λίγο, έχεις ήδη τελειώσει μία ταινία. Που νομίζω ότι είχαμε παίξει και κάποια πλάνα, αλλά άμα τα έχουμε, ας τα ξαναδούμε. Και μετά θα μας πεις για αυτό που κάνεις τώρα. Λοιπόν, για να δούμε λίγο τα πλάνα αυτά που νομίζω ότι είχαμε ξαναπαίξει εμείς. Μπράβο. Ποια ταινία είναι αυτή και τι κάνεις, λίγο άγριο σε είχα δει στα πλάνα αυτά. Αυτή λοιπόν είναι η πρώτη μου ταινία. Αυτή είναι η πρώτη ταινία που έκανα πέρσι το καλοκαίρι, γυρισμένη στην Νεμπράσκα και είναι ταινία δράσης. Περιπέτεια δηλαδή. Περιπέτεια, ακριβώς. Είναι μια ταινία δράσης. Εσύ τι κάνεις αυτή την ταινία, σου λέω, κάνω. Είδα λίγο έτσι ψιλοκακούλησε, είδα ψιλομουτράκο. Κάνω έναν από τους 5 κακοποιούς της Μόριας. Έγραφες τον πρόσωπό σου. Τι έγραφε. Έγραφε, μου φαινόταν ότι ήσουν κακός, πώς να σου πω. Γιατί και εγώ πλάνα είδα, δεν ήταν ταινία να ξέρω ρόλους. Είδα μόνο πλάνα. Ναι. Και σε είδα και λέω, μου κάνει λίγο το Μαρούλης. Τι κάνω. Μαρούλης. Το Μαρούλης. Δεν μπορώ να το πω έτσι, δεν ξέρω αν παίζει η λέξη κανονικά, γι' αυτό το λέω έτσι χαϊδευτικά. Ναι. Μια ταινία δράσης λοιπόν. Ναι, ταινία δράσης. Η οποία σε πόσο καιρό δηλαδή αυτή η ταινία γυρίστηκε και πόσες ταινίες μπορεί να βγαίνουν πάνω κάτω το χρόνο. Κοίταξε να δεις. Ανάλογα. Μπορεί να κάνεις μια ταινία και να έχεις γύρισμα 1 μήνα. Μπορεί να κάνεις μια ταινία και να έχεις 2 μήνες γύρισμα. Ανάλογα πού θα γυριστεί η ταινία. Το budget. Όλες αυτές τις ταινίες που γυρίζονται στην Αμερική. Ναι. Πουλιούνται, ρε παιδί μου. Δεν μπορεί να τις γυρνάνε μόνο τους Αμερικάνους. Πουλιούνται σε DVD καταρχήν. Και επίσης στην τηλεόραση. Α, και στην τηλεόραση και σε DVD μπορεί και στον κινηματογράφο. Η ταινία μπορεί να πάει να πουληθεί στην Ινδία, ας πούμε. Γιατί είναι, μου κάνει εντύπωση, είναι ένα μέρος που βγάζει συνέχεια ταινίες. Δηλαδή. Καταλαβαίνεις. Αυτό είναι που κάνει τη δουλειά μαγική εκεί πέρα. Ότι η ταινία σου κάπου θα πάει, κάπου θα παιχτεί, κάποιος θα τη δει. Είναι παγκόσμια αγορά. Δηλαδή δουλεύεις πια με παγκόσμια στάνταρς και προοπτικές. Αυτό δεν είναι πολύ ωραίο. Είναι ωραίο. Για εσάς που κάνετε αυτή τη δουλειά, φυσικά αυτό περιμένετε. Και επίσης το να σε αναγνωρίζουν και στο εξωτερικό, δηλαδή να έχεις πάει σε ένα τόσο μακρινό μέρος και να αναγνωρίζουν, να σε παίρνουν μια δουλειά, είναι μια, νομίζω, μια πολύ. Είναι μια φοβερή ικανοποίηση για έναν καλλιτέχνη ο οποίος
έχει αφήσει τον τόπο του και ήδη μετράει κάποια χρόνια στη δουλειά στην Ελλάδα και ξαφνικά πάει και δεν είναι απλά ο Greek ο οποίος θα παίξει τον Greek. Με την προφορά τι έκανες που μας έλεγες ότι το πρόβλημα όλων των Ελλήνων εκεί για όλους σας είναι το θέμα της προφοράς μέχρι να φαίνεται ότι το λέτε με την προφορά τη δικιά τους. Δουλεύεις. Έχεις δηλαδή έναν καθηγητή ο οποίος σε διορθώνει. Ναι. Δηλαδή σου λέει ότι την τάδε λέξη πρέπει να την πεις με αυτό το accent. Ναι. Ναι. Να την διορθώσεις. Οπότε... Η γυναίκα στο σπίτι σε διορθώνει. Με διορθώνει σε άλλα πράγματα η γυναίκα μου. Έλεος. Λέω, μήπως και σε αυτό σε βοηθάει, ρε παιδί μου, αφού την έχεις με το σπίτι. Παντού με βοηθάει. Και μιλάτε. Παντού, παντού. Στο σπίτι, εκεί τι μιλάτε. Ελληνικά μιλάμε, ρε. Έλα. Τι είναι αυτά. Εγώ δεν έχω ξεχάσει ότι είμαι Έλληνας. Δηλαδή. Δηλαδή, είσαι εκεί. Δουλεύεις εκεί. Ναι, αλλά δεν θα ήταν λίγο αστείο τώρα να έρθω σε σένα και να σου λέω. Λοιπόν, Ελένη. Όχι σε μένα, παιδί μου. Λέω με τη γυναίκα, ζείτε στο εξωτερικό. Δεν θα μιλάτε και τη γλώσσα εκείνη, αφού έξω. Όχι, φαντάζομαι... στο σπίτι μιλάμε ελληνικά κανονικά. Όπως θα πρέπει. Όπως... Και τα παιδιά μου επίσης θα μιλάνε ελληνικά. Γεια σου, Ελληνάρα. Μ' αρέσει έτσι. Γιατί... Να μην ξεχνιόμαστε. Μα είναι δυνατόν να ξεχάσει την κουλτούρα σου και τον πολιτισμό σου. Δεν γίνεται. Και τέτοιο πολιτισμό. Έχεις δίκιο. Λοιπόν, πάμε σε διαφημίσεις και μετά θα σε πάω καναπέ να με γνωρίσουμε τη δασκάλα σου. Θοδωρή, πώς πάει, ρε Θοδωρή. Για πες μας. Πες μας τι λέτε. Λέμε για πάρα πολλούς ανθρώπους που έχει διδάξει η κυρία Τσάμπακ. Λέγαμε για την Εύα Μέντες, πώς ένας μικρός ρόλος στη μέρα εκπαίδευσης καλουπόθηκε έτσι ώστε να την κάνει στάρ. Λέμε για τη Σαρλίζ Θερόν ότι είναι ίσως η μόνη στάρ που γνωρίζει, αν και συμφωνούμε ότι δεν υπάρχει αυτός ο όρος, είναι λίγο φτιαχτός. Και σιγά σιγά θα πούμε και για τους υπόλοιπους, γιατί η κυρία Ιβάνα Τσάμπακ θα διδάξει εδώ. Έχουν περάσει από τα χέρια της πάρα πολύ γνωστοί ηθοποί και της χρωστάνε ως και Όσκαρ, όπως η Χάλι Μπέρι. Μάλιστα. Λοιπόν, να την καλωσορίσουμε στην παρέα μας, να την ευχαριστήσουμε που θα είναι έστω και για λίγο σήμερα κοντά μας. Και ερχόμαστε με πολλές ερωτήσεις για εκείνη, μαζί σας σε λίγα λεπτά. Πάμε σε διαφημίσεις. Total Effects, τι σου λέει?